Βούτια του ξένου. Και κανείς δεν κάνει αυτό που πρέπει. Θα εκδικηθώ. Θα στορκίσω. Πάλι εσύ θα φταίσαι. Όμως δεν φταίσαι εσύ, Χριστόφερα ξένο. Όπως ούτε και εγώ φταίω. Κυριάκος Βασιλείου. Καθάσαι και συμπονάς αυτόν που σου στέλνει τη μάνα σου και τον αδερφό σου. Δεν το συμπονάω. Του δίνω μια ευκαιρία. Όπως δίνω και σε σένα, αλλιώς δεν θα ήμουν τώρα εδώ. Ο Μάρκος και η Ειρήνη δεν έχουν καμία ευθύνη. Είναι οι μόνοι που δεν φταίνε σε τίποτα. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, αλλά είναι ο μόνος που έχουν. Από αυτήν κρίνεται αν θα μείνεις μόνιμα εδώ ή όχι. Δηλαδή ο δικαστής θα το κρίνει αυτό, απλά η κυρία Δημητρίου θα κάνει μια έκθεση, η οποία είναι πολύ σημαντική. Μπαμπά, σταμάτα. Δεν φεύγω ξαφνικά για Αμερική. Και θέλω να μάθω τι γίνεται. Καλύτερα να μην ξέρεις. Εσύ σκότωσες τον Ηλία. Σε βλέπω και ας μην με βλέπεις εσύ. Και εσένα και την κόρη σου. Π.χ. Μας κατήγγειλε κάποιος χθες ότι είσαστε ο Κυριάκος Βασιλείου. Μπορώ να μάθω ποιος είναι αυτός. Είστε ο Κυριάκος Βασιλείου, κύριε ξένο. Του. Παρόντες ο Χριστόφορος Ξένος και ο αστυνόμος Άγγλης Μαρτέζος. Κύριε Ξένο, είσαστε σίγουρος ότι δέχεστε να αρχίσουμε χωρίς την παρουσία δικηγόρου? Ναι, προς το παρόν ναι. Αργότερα θα εξαρτηθεί. Ωραία. Αυτός είναι ο φάκελος της υπόθεσης της δολοφονίας του Νικήτα Αβράμη που έγινε το 1995. Τη γνωρίζετε την υπόθεση φυσικά? Το ξέρετε ότι τη γνωρίζω. Ωραία. Έχετε κάποια σχέση με αυτή, εκτός το ότι γνωρίζατε την Εύα Κασιμάτη, αλλιώς Βαγγελιό Λοΐζου, και τα δυο της παιδιά, το γιο της Μιχάλη, αλλιώς Μάρκο Γιακώβου, και την κόρη της Δέσποινα, αλλιώς Ειρήνη Ανδρέου? Κύριε, συγγνώμη, κλήθηκα εδώ για μια καταγγελία που έγινε εις βάρος μου, λοιπόν. Μια καταγγελία που έχει σχέση με την υπόθεση Αβράμη. Μας κατήγγειλε κάποιος χθες ότι είσαστε ο Κυριάκος Βασιλείου και ότι σκοτώσατε τον Νικήτα Αβράμη πριν 26 χρόνια. Μπορώ να μάθω ποιος είναι αυτός? Είστε ο Κυριάκος Βασιλείου, κύριε ξένο? Κασιμάτης είχε κληθεί να καταθέσει για το δώρο. Ήταν μαζί με τη Λουίζα έξω όταν το βρήκανε. Κρεμασμένο. Ενώ όλοι νομίζαν πως είχε έρθει γι' αυτό, έκανε καταγγελία εις βάρος του ξένου. Ο ξένος το έμαθε? Θα πρέπει να εκκληθεί ήδη να παρουσιάσει το τμήμα. Δεν ξέρω κιόλας. Ήμουνα με την Αμάλη πιο πριν, ήθελα να ενημερώσω για την υπόθεση της υιοθεσίας. Δεν σε ρώτησα καν πώς πάει αυτό με όλα αυτά που γίνονται. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά πάει. Δηλαδή, έτσι ελπίζω. Όταν ο Κασιμάτης έφυγε, ο αρχηγός τα βάλε κάτω και κατάλαβε για ποιο λόγο παραιτήθηκες. Ναι, γιατί έπρεπε να το πω εγώ όταν κατέθεσε για την έκρηξη και δεν το έκανα. Θα σε καλέσει πάλι να καταθέσεις. Τι θα πεις? Εσύ δεν ήξερες τίποτα για τον ξένο, εντάξει? Αυτό είναι το θέμα μας τώρα, Ειρήνη. Ναι, και αυτό. Δεν θέλω να έχεις μπελάδες εξαιτίας μου. Εξαιτίας σου? Αν ήθελα να το είχα πει, ρε Σιγητή. Στέφανε, δεν το έκανε για μένα. Γιατί σου ζήτησα εγώ. Και τώρα σου ζητάω αυτό. Εσύ δεν ήξερε τίποτα. Εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να χρειαστεί να σε καλέσουν να καταθέσει ακόμη και σήμερα. Ανάλογο τι θα πει ο ξένος, βέβαια. Ο Φίλιππος θα πάει στον ανακριτή σήμερα, ε? Ναι. Όταν μάθεις πως πήγε, θα με πάρεις? Ναι. Σε ευχαριστώ. Έλα. Φυλάκια. Φεύγω. Γεια σου. Έλα, Χριστόφορε, Ειρήνη είμαι. Μόλις μήπως Στέφανος τι έγινε για την καταγγελία του Κασιμάτη. Πάρε μου να τον τα ακούσεις.
Σας ξαναρωτάω. Είστε ο Κυριάκος Βασιλείου, κύριε Ξένο? Έχετε αποδείξει γι' αυτό ή μόνο την καταγγελία αυτού του αγνώστου? Δεν απαντήσατε. Ούτε εσείς. Δεν είναι άγνωστος. Την καταγγελία την έκανε ο Θέμης Κασιμάτης. Μια τσουαρή. Θα σε έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά πήγαινα στο πανεπιστήμιο και είπα να περάσω. Πάνω είναι. Κοιμάται. Ήρθε η Μαρίλια χτες, μια φίλη μου γιατρός. Της έκανε μια ένεση για να ηρεμήσει. Είναι καλά? Άρη, τι έγινε, τι συνέβη? Δεν ξέρω. Ξαφνικά άρχισε να κλαίει, να τα σπάει όλα μέσα στην κουζίνα. Δεν είναι εύκολο για αυτή. Καθόλου. Ούτε για σένα. Ξέρω πώς είναι. Τα έχω περάσει δυστυχώς. Ήρθα να δω πώς είστε και να σας πω ότι φεύγουμε με τη Χριστίνα σύντομα. Αν χρειαστείτε κάτι, οτιδήποτε μέχρι τότε, θέλω να ξέρεις ότι είμαι εδώ. Κύριε Κασιμάτη, γιατί σας έδιωξε η μάνα μου? Τις προάλλες που ήρθατε να δείτε πώς είναι, γιατί σας είπε να φύγετε? Εγώ σας απάντησα. Λοιπόν, θα μου απαντήσετε κι εσείς. Είστε ο Κυριάκος Βασιλείου που ισχυρίζεται ο Θέμης Κασιμάτης ή όχι? Το ισχυρίζεται γιατί αυτό πιστεύει η Εύα. Ευαγγελιό Λοΐζου. Και όχι μόνο εκείνη. Το γνωρίζουν και πολλοί άλλοι. Σύμφωνα με αυτά που κατέθεσε ο κύριος Κασιμάτης, όπως για παράδειγμα τα παιδιά σας, ο Μάρκος Ιακώβου και η Ειρήνη Ανδρέου. Γιατί αυτό πιστεύει η Εύα. Τι εννοείται? Όταν ήρθε εδώ πριν από 1,5 χρόνο, με είδε τυχαία η Εύα. Και αναγνώρισε στο πρόσωπό μου τον άντρα της, τον Κυριάκο. Ο οποίος σκότωσε τον εραστή της, τον Νικήτα Βράμ, πριν 26 χρόνια. Και μετά χάθηκε, δεν το βρήκανε ποτέ. Τι ξέρω την ιστορία, την ακούω συνέχεια από τότε. Αλλά, έτσι όπως το είπατε, υπάρχει κάποιο άλλο, σωστά? Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Ναι, ξέρω. Χτυπηθήκατε μια σφαίρα στο κεφάλι το 2006 στο Λίβανο, στην σύραξη που έγινε τότε, πολεμική. Και χάσατε τη μνήμη σας. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα απολύτως από τη ζωή μου πριν το 2006, οπότε πώς να... Δεν θυμάμαι ούτε τον Βαγγελιό, ούτε τη Δέσποινα, ούτε τον Μιχάλη. Και για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, δεν ξέρω αν είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου, γιατί δεν θυμάμαι. Άρη, νοιάζομαι πολύ για τη Λουίζα. Μου στάθηκε όσο κανένας άλλος τότε με την Εύα, όταν είχα ανάγκη έναν άνθρωπο στη ζωή μου. Και θέλω να κάνω το ίδιο κι εγώ για αυτήν, αλλά... Εκείνη δεν θέλει? Όχι, δεν την κατηγορώ, δεν είναι αυτό. Φταίω κι εγώ. Τέλος πάντων, ήθελα μόνο να δω αν είναι καλά. Και να σας πω ότι αν χρειαστείτε κάτι, οτιδήποτε μέχρι να φύγω, να ξέρετε πως είμαι εδώ. Άρη, πήγα στο τμήμα και είπα ότι ο Ξένος είναι ο Κυριάκος Βασιλείου. Θα ξεκινήσει η έρευνα, φαντάζομαι, και ίσως σας καλέσουν για κατάθεση. Εμάς γιατί? Τι σχέση έχουμε με αυτό? Όχι, όχι, καμία, αλλά ίσως θέλουν να ξέρουν αν το ξέρατε κι εσείς και... Άρη μου, μας αφήνεις λίγο? Το ήξερε, Λέση Ανδρέου, για τον Ξένο. Ότι είναι πατέρας της, αυτό εννοώ. Μήπως γι' αυτό παραιτήθηκε? Τι να σου πω, ρε Βασίλη. Δεν έχω ιδέα. Πάντως, τις λίγες φορές που την είδα μετά από αυτό, είναι μες στη θλίψη. Κουραγίζουν την καρδιά τα ματάκια της. Πολύ ποιητικό αυτό που είπες. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο υπαστινόμος Πετράτος.
Δεν έχει έρθει ακόμα. Ήρθα να πάρω τον πελάτη μου να πάμε στον ανακριτή. Δεν θα έπρεπε ήδη να είναι εδώ. Θα είπα εγώ μαζί σας. Θα μπορούσα να δω τον πελάτη μου, παρακαλώ. Ο κύριος Παπαδάκης θέλει να μιλήσει με τον πελάτη του πριν πάμε στον ανακριτή. Θα τον πας εσύ. Ναι, ο αρχηγός είπε να πάω μαζί τους. Εσένα σε θέλει εδώ για την κατάθεση του ξένου. Είναι ήδη εδώ. Ναι. Ποια κατάθεση? Τι έγινε με τον ξένο? Θα με ρωτήσουν αν έχω αποδείξεις ότι είναι αυτός. Έχετε αποδείξεις, θα μου πούν. Όχι, δεν έχω, αλλά ξέρω ότι είναι αυτός. Έτσι θα τους πω. Αν με πιστέψουν, θα τους πω ότι το παραδέχτηκε. Εκείνο το βράδυ στο μαγαζί της Σοφίας μου το ομολόγησε ότι αυτός σκότωσε τον Νικητά. Θα με πιστέψουν, πρέπει να με πιστέψουν. Η Εύα Κασιμάτη δηλαδή πίστευε ότι είσαστε ο Κυριάκος Βασίλη, ο άντρας της. Αλλά εσείς δεν θυμάστε τίποτα, αυτό μου λέτε. Ναι. Το περίμενα ότι θα ψάξετε να βρείτε έναν τρόπο για να ξεγλιστρήσετε, κύριε ξένο. Αλλά να χρησιμοποιήσετε την απώλεια της μνήμης σας. Δεν το κάνω αυτό. Κι εγώ λέω ότι αυτό κάνετε. Θυμάστε πολύ καλά ποιος είστε. Δεν θυμάμαι τίποτα πριν το 2006, το ξαναλέω. Οπότε, αν είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι ο Κυριάκος Βασιλείου, όπως πίστευε η Εύα και ισχυρίζεται ο άντρας της, θα πρέπει να το αποδείξετε. Μπορώ να φύγω τώρα ή είμαι υποκράτηση? Η υπόθεση Αβράμη είχε κλείσει. Αλλά μετά την καταγγελία του Κασιμάτη ξανά άνοιξε. Οπότε η κατάθεσή σας, μαζί με τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν, θα μεταβιβαστούν στον ανακριτή. Αυτός θα αποφασίσει αν θα ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία. Απ' την πείρα μου. Θεωρώ ότι θα το κάνει. Σας το λέω για να είσαστε προετοιμασμένος. Καλοσύνη σας. Πέρασα να δω αν είσαι καλά. Σκέφτηκα να σε πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρω αν θα το απαντούσες. Μπορεί να το έχεις κλειστό και... Το έχω κλειστό. Είσαι καλύτερα? Αυτά περνάνε. Την τελευταία φορά σου είπα να φύγεις. Όχι γιατί δεν ήθελα να είσαι εδώ. Δεν φταίς εσύ, Θέμη. Κανείς δεν φταίει, Λουίζα. Κανείς. Αυτό που έγινε δεν ήταν λάθος. Αλλά έγινε τη λάθος στιγμή. Όταν έφυγα από το σπίτι σου έπρεπε να έρθω κατευθείαν εδώ. Ο Δώρος ζούσε ακόμα και μπορεί να... Κανείς δεν ξέρει, Λουίζα. Κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να και τι μπορεί να μη. Τον άφησα μόνο του, Θέμη. Κι εγώ. Εκείνη τη μέρα άφησα την Εύα μόνη της και πήγε στο σπίτι του ξένου. Ξέρεις... Πόσες φορές σκέφτηκα πως αν δεν είχα φύγει, αν δεν την είχα αφήσει μόνη της, αν είχα πάει μαζί της, μπορεί να μην είχε γίνει αυτό που έγινε. Αλλά μπορεί να είχες μπει μαζί της στο αμάξι του ξένου. Και η Χριστίνα δεν θα είχε ούτε μένα τώρα. Μην κάνεις το ίδιο. Μη βασανίζεσαι, δεν έχει νόημα. Αυτό θα σε ρίξει ακόμη πιο βαθιά. Σε απελπισία. Και ο Άρης έχει μόνο εσένα τώρα. Άκουσα που είπες στον Άρη για τον Χριστόφορο. Ναι. Έπρεπε να το κάνω. Το όφιλε στην Εύα. Του είπα ότι μπορεί να σας καλέσουν στο τμήμα για κατάθεση. Μην ανησυχείς για μας. Θα πούμε ότι δεν ξέραμε τίποτα. Θα το πω και στον Άρη. Ναι. Να καλύτερα έτσι. Έχετε τον πόνο σας τώρα. Δεν χρειάζεστε άλλα μπλεξίματα χωρίς λόγο.
Πότε θα φύγετε με τη Χριστίνα? Το συντομότερο. Μπορεί να με φωνάξω στο τμήμα να δώσω ξανά κατάθεση για το ξένο. Μόλις τελειώσει αυτό θα φύγουμε. Τι σου υποσχέθηκα. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Να έρχεσαι όποτε θέλεις. Μέχρι τότε. Αφού εμφανίστηκε μάρτυρας που δεν αναγνώρισε εσένα στο πρόσωπο του άντρα που μίλησε εκείνο το βράδυ με τον Ευαγγέλου, τότε ο ανακριτής δεν θα έχει επαρκή στοιχεία για κατηγορητήριο. Ναι, αλλά αυτά που βρήκαν σπίτι μου. Εντάξει, θα δημιουργήσω εύλογες αμφιβολίες για το αν το όπλο ήταν όντως στην κατοχή σου ή αν μπήκε κάποιος στο σπίτι σου και το άφησε εκεί πέρα για να σε ενοχοποιήσει. Μην ανησυχείς. Έχουν βάση όλα αυτά που θα δημιουργήσω. Αυτός ο μάρτυρας πώς βρέθηκε ξαφνικά? Είπε ότι αναγνώρισε τον Ευαγγέλου στην τηλεόραση όταν ανακοινώθηκε ο φόνος. Πάντως, είναι μεγάλη τύχη αυτό για σένα. Έτσι όπως έγινε και πήγε να καταθέσει. Ναι. Μόνο που εγώ δεν πιστεύω στην τύχη, Νικόλα. Τι εννοεί δηλαδή? Θα σε βγάλει. Θα βοηθήσει και ο Χριστόφορος, είπε. Πώς? Ζήτησε από κάποιο συνεργάτη του να κάνει κάτι. Συνεργάτη? Τι να κάνει? Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Δεν μου λέει ποτέ τίποτα. Είπες ότι δεν πιστεύεις στην τύχη. Έχεις κάτι άλλο στο μυαλό σου? Όχι. Πέρα, μην ανησυχείς. Όλα καλά θα πάνε. Πάνω είναι ο ξένος. Τι ήρθε να κάνει? Ο Κασιμάτης κατήγγειλε ότι είναι ο Κυριάκος Βασιλείου και είναι πάνω και καταθέτει. Σοβαρά μιλάς? Μπορώ να τον δω να το μιλήσω? Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Τώρα μας περιμένει ο ανακριτής. Πρώτα θα σε απαλλάξω από τις κατηγορίες και μετά θα το μιλήσεις στους ζωφές. Τι έγινε για την καταγγελία του Κασιμάτη? Πάρε μα τα ακούσεις. Χριστόφορε. Μόλις άκουσα το μήνυμα σου. Το έχεις κλειστό και... Ναι, ήμουνα στο τμήμα. Τα έμαθα, μου τα είπε ο Στέφανος. Σε κάλεσα να πας, ε. Τι σου είπαν? Τι μου είπαν, τι τους είπα, άστο να πάει. Τους είπες ότι είσαι ο... Όχι, δεν το... όχι, δεν. Να σου πω, πρέπει να πάω και από το αεροδρόμιο να πάρω τον Ανδρέα. Να τα πούμε μετά, ε? Ναι, εντάξει. Θα χρειαστείς κάποια βοήθεια με τον Ανδρέα? Θα πάτε σπίτι? Ξέρω, μάλλον, ναι, θα δω. Μπορεί να τον πάρω και στο γραφείο μαζί μου. Πήγαινα τον σπίτι και θα τα πούμε εκεί. Όχι, όχι, όχι. Όχι, Ειρήνη μου. Δεν χρειάζεται εσύ τώρα να... Σας περιμένω σπίτι σου. Έχω το κλειδί. Εσύ εδώ. Τι στο καλό γίνεται? Τι με κοιτάτε όλοι έτσι? Ποιος είναι αυτός ο Γρηγόρης που τον αναφέρετε συνέχεια? Ένας φίλος από το σχολείο. Είχε χτυπήσει κάποιον με το αυτοκίνητο και είχε δικαστεί γι' αυτό. Καφέ για το όμορφο κορίτσι μου. Τι είπατε? Τίποτα, κάτι σκεφτόμουν. Την Χλώη και τον Παύλο πάλι? Όχι, δεν...
Ρε, Μάρκο, είναι άδικο. Αφού κάνουμε καλή παρέα και τη συμπαθώ, γιατί να κόψω επειδή ο άλλος είναι ψεύτης. Καλά, δεν είναι και ψεύτης ακριβώς. Απλά δεν της λέει όλη την αλήθεια. Αυτό κάνουν οι ψεύτες. Καλά, εγώ για σένα το είπα. Για να μην νιώθεις άσχημα που δεν της λες για τον Γρηγόρη. Αυτό τι είναι? Δεν το είχα προσέξει. Είναι σημάδι. Ναι. Είναι από τότε που γεννήθηκα. Η μητέρα μου έλεγε ότι αν με κλέψω θα με βρει από αυτό. Καλά, εσύ σου λέγε. Σε μικρό παιδί. Όχι, στην εφηβεία μου το έλεγε. Και τότε, να σου πω την αλήθεια, ήθελα να με κλέψουν για να γλιτώσω από αυτή. Είχε ο Γρηγόρης ένα παρόμοιο. Λίγο πιο μεγάλο κάτω τον μπράτσο του. Μου έλεγε ότι δεν είναι τυχαίο και ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Καμία σχέση. Παύλο, μόλις άκουσα το μήνυμά σου. Σε πήρα, αλλά το είχες κλειστό. Ναι, φίλε, εννοείται. Εννοείται και να βρεθούμε. Όποτε θέλεις. Πάρε με να το κανονίσουμε. Μπορείς. Κοιμήσου. Και αυτό που είπαμε χθες, τέρνα τα πολλά πολλά με την Κρίστη, εντάξει. Μόλις ξύπνησες αυτό, σκεφτόσουνα. Απλά είπα να σε υπενθυμίσω. Δεν καταλαβαίνω τι σε έχει πιάσει με την Κρίστη. Αλήθεια, νόμιζα πως τη συμπαθούσες. Κι εγώ το ίδιο νόμιζα μέχρι που τη γνώρισα καλύτερα. Α, θα τα πούμε αργότερα. Θα πάρεις κάποια στιγμή τον ξένο να το ρωτήσεις για τον Παύλο? Ναι, θα τον πάρω αργότερα. Ή ξέρεις καλύτερα να πάω από την εταιρεία, να μου τα πει από κοντά. Μπορείς να του ζητήσεις κάτι ακόμη? Τι πάλι? Μήπως μπορέσει να βρει το τηλέφωνο... του φίλου από το σχολείο? Ναι. Δεν μπορούσα να βρω τίποτα πουθενά γι' αυτόν. Ο ξένος με τις άκρες που έχει κάτι θα βρει. Πάλι καλά που ξεκόλλησες. Τέλος πάντων, εντάξει. Θα του το πω. Το ξέρεις ότι πας να μπλέξεις κι άλλο, έτσι? Να μάθω ότι τρέχει γι' αυτόν θέλω και θα σταματήσω να ασχολούμαι. Φεύγω. Θα τα πούμε αργότερα. Έλα, Χριστίνα. Ο Μάρκος είμαι. Πήρα να δω πώς είσαι και αν είσαι εντάξει με τον πατέρα σου. Πάρε με όταν... όταν μπορείς. Πλάκα κάνεις. Μόλις σου άφηνα μήνυμα. Ο πατέρας μου πήγε στην αστυνομία και είπε ότι ο ξένος είναι ο Κυριάκος. Απολογούμε που άδειξα. Αν ήξερα ότι ο κύριος Ξένος θα εμφανιζόταν τόσο νωρίς για την κατάθεση, θα είχα φροντίσει να είμαι εδώ. Ο Ξένος υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα από όλα αυτά που έζησε πριν το 2006. Κατά συνέπεια, δεν ξέρει αν είναι ο Κυριάκος Βασιλείου.
Και όλοι αυτοί που το πιστεύουν στηρίζονται σε αυτά που ισχυριζόταν η Εύα Κασιμάτη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εκείνη τους έπεισε ότι είναι ο Κυριάκος. Ενώ αυτός μπορεί να μην είναι. Είναι αλήθεια πάντως πως ο Ξένος έχασε τη μνήμη του 2006. Σοβαρά, επειδή το λέει αυτός? Υπάρχει κάποια απόδειξη γι' αυτό, μια ιατρική διάγνωση, κάτι? Ξέρω, κάτι θα υπάρχει. Πολύ βολικό. Να λες ότι δεν θυμάσαι τίποτα όταν σε κατηγορούν για φόνο. Λοιπόν, Πετράτο, η κατάθεση του Ξένου και η καταγγελία του Κασιμάτη να πάνε τώρα στον ανακριτή, ναι, για να ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα. Με τον Λεμπέση τι έγινε? Πήγε στον ανακριτή. Περιμένουμε αν θα το απαγγελθούν κατηγορίες ή όχι. Καλά. Με τον απομηχανής μάρτυρα αμφιβάλλω ότι θα το κάνει. Λοιπόν, εγώ πάω την καταγγελία του Κασιμάτη στον ανακριτή. Το τμήμα ανθρωποκτονίων είναι εδώ. Μάλιστα. Ναι, πώς μπορώ να βοηθήσω? Είδα το Χριστόφορο Ξένο να βγαίνει. Ήτανε από εσάς? Ήταν εδώ? Ναι, γνωρίζετε τον κύριο Ξένο? Γνωρίζω, λέει. Μάλιστα. Είστε η? Έλενα Βράμη. Είμαι η αδελφή του Νικήτα Βράμη, που δολοφόνησε ο Ξένος πριν 26 χρόνια. Ναι. Κυρία Γεμ, είναι μια κυρία έξω που λέει ότι είναι αδελφή του Νικήτα Βράμη. Είπε εντάξει να φύγουμε, αλλά σε λίγες μέρες. Μπορεί να τον ξανακαλέσουν να πάει στο τμήμα να δώσει κατάθεση για τον Ξένο, αυτό είπε. Έπρεπε να το κάνει, ρε Μάρκο. Αν δεν το έκανε, δεν θα ησύχαζε. Ναι, εντάξει, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά... Στεναχωρήθηκες, ναι. Ε. Τώρα, με σένα και την Ειρήνη τι θα γίνει? Θα πάτε στο τμήμα να... Τι να σου πω κι εγώ, δεν έχω ιδέα. Θα πάρω τηλέφωνο την Κρίστια να δω... Να πάρω και τον Ξένο, να δω τι έγινε. Μπορώ να κάνω κάτι εγώ, μπορώ να βοηθήσω? Τι να κάνεις κι εσύ? Καλύτερα να μην μπλέξεις όλο αυτό. Πλεγμένη είμαι ήδη και φοβάμαι. Τι πράγμα φοβάσαι τώρα? Φοβάμαι ότι δεν θα φύγουμε ούτε αυτή τη φορά. Όπως λες, αν γίνει χαμός, δεν θα ησυχάσει μέχρι να δει τον Ξένο στη φυλακή. Μου το είπε ξεκάθαρα. Πάλι σε σένα θα το ρίξω. Ετοιμάσου. Πάλι εσύ θα φταίσαι. Δεν φταίς όμως εσύ, Χριστόφορε Ξένο. Θα το θυμάσαι καλά αυτό. Όπως δεν φταίω ούτε κι εγώ, ο Κυριάκος Βασιλείο. Αυτή το έκανε. Η Ευαγγελιό σκότωσε τον Νικητά. Το ξέρω. Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Παρακαλώ.
Ναι, ο... Ο Νικόλας Παπαδάκης, Σημερινή. Σε παίρνω να συνημερώσει ότι τώρα βγαίνουμε από τον ανακριτή με τον Φίλιππο. Τι έγινε, πώς πήγε? Νομίζω... Καλά, επιστρέφουμε στο τμήμα και περιμένουμε την απόφαση. Είπες ότι είναι εκεί μαζί σου. Μπορώ να του μιλήσω? Ναι, ένα λεπτό. Μπορεί να μιλήσει η Ειρήνη στο Φίλιππο? Έλα, Ειρήνη μου. Πήγε καλά, είπε ο Νικόλας. Ναι, έτσι λέει. Μόλις ήμουν έτοιμη να πάρω το Στέφανο να μάθω. Ωραία. Μήπως εμάθες τι έγινε με τον Χριστοφορό? Ναι. Μιλήσαμε πριν λίγο. Σπίτι του είμαι. Περιμένω να έρθει να μου πει τι έγινε. Ωραία. Ελπίζω να σας δω σύντομα. Κι εγώ. Μόλις βγει απόφαση, πάρε με να μου πεις, ε. Θα σε πάρω. Γεια σου. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί με είχετε και περιμένω τόση ώρα? Σας είπα, είμαι η Έλληνα Βράμη, είμαι η αδελφή του Νικήτα και... Το καταλάβαμε, κυρία Βράμη. Καθίστε. Όχι, δεν μπορώ να καθίσω. Σας είπα, ήμουν έτοιμη να μπω μέχρι που είδα αυτό τον άθλιο να βγαίνει από εδώ και... Ποιον? Του ξένο. Εδώ δεν ήτανε. Τι έκανε εδώ? Καθίστε, σας παρακαλώ, και προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Ηρεμήσω, ναι. Ωραία, οκ. Okay. Εσείς αν ήσασταν στη θέση μου, θα ήσασταν ήρεμος? Μένετε εδώ στον Κύπρο, κυρία Βράμη? Όχι, δεν μένω εδώ. Ήρθα γιατί έμαθα ότι ο Κυριάκος Βασιλείου είναι ο ξένος. Και ήρθα για να βεβαιωθώ. Και βεβαιωθήκατε? Για να είμαι εδώ. Εννοώ, έχετε αποδείξει γι' αυτό? Ήμουν σίγουρη θα με ρωτούσατε αυτό. Γι' αυτό δεν έρχομαι τόσο καιρό εδώ. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα με πιστέψετε. Δεν είπα ότι δεν σας πιστεύω. Όχι, ναι, πρέπει να με πιστέψετε. Είναι ο δολοφόνος του αδελφού μου. Δεν είναι τόσο απλό. Είναι, πάρα πολύ απλό είναι. Καθίστε, σας παρακαλώ. Οκ. Θέλετε αποδείξεις? Το παραδέχτηκε. Το είπε σε μένα. Ορίστε λοιπόν οι αποδείξεις σας. Αχ, το χαλουμάκι μου, το χαλουμάκι μου. Ξέρεις πόσο επιθυμούσα, ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ. Για πες μου, αυτό εδώ τι είπαμε είναι? Επειδή ταξίδεψα μόνος μου στο αεροπλάνο. Τι, και δεν φοβόσουνα? Όχι βέβαια. Μπράβο άντρας, μάντε πάλι τις ώρες να φύγουμε. Ο βρωμήλος μου ήλθε, ο βρωμήλος μου, ο ξενιτεμένος ο βρωμήλος μου. Δεν είμαι βρωμήλος, έκανα μπάνιο πριν να έρθω. Και πόσο ψήλωσες ρε, πόσο μεγάλωσες? Κανονικά εσύ έπρεπε να οδηγήσεις τώρα, θες να οδηγήσεις? Σας το είπε πότε? Τι σημασία έχει? Στην ταβέρνα της Σοφίας, της μάμας Ειρήνης. Καθόμουν, έρθει και με βρήκε και μου είπε ότι σκότωσε τον Νικήτα. Ειρήνης είπατε? Της είπα στην ώμα Αντρέου. Ναι. Δεν το ήξερα τότε ότι είναι παστινόμος, δεν μου το είπε ποτέ. Μάλιστα. Ξέρετε την είπα στην ώμα Αντρέου δηλαδή? Ναι, τη γνώρισα στο βουνό με τον ξένο. Εκεί πέρα που κρυβόταν μετά το φόνο της Βαγγελιός, της έβασκα σημάτι. Και τι έκανε εκεί μαζί του? Πού να ξέρω. Πατέρας της είναι. Θα πήγαινα, τι κάνει. Και παραδέχτηκε σε εσάς ότι σκότωσε τον αδελφό σας? Το ρώτησα αν ήξερε πως πέθανε ο αδελφός μου και μου είπε ότι τον σκότωσα εγώ. Να το λέει αυτό και κάποιος άλλος εκεί, εκτός από εσάς? Όχι. Δεν ξέρω.
Όχι. Όχι, το είπε σε μένα. Εσείς θα έχετε τον τρόπο να τον κάνετε να το ομολογήσει. Τι δεν θα το κάνετε. Κυρία Βράμη, ο ξένος ήρθε εδώ γιατί είχε μια καταγγελία εις βάρος του ότι είναι ο Κυριάκος Βασιλείου. Θα ακολουθήσει ανακριτική διαδικασία. Ποιος την έκανε. Την καταγγελία εννοώ, ποιος την έκανε. Ο Θέμης Κασιμάλης. Μπράβο του. Τελικά την τίμησε τη μνήμη της γυναίκας του. Αχ, δεν είμαι μόνη μου. Έχω το Θέμη Κασιμάτη με το μέρος μου τώρα. Ωραία. Ωραία, τώρα θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Κυρία Δημητρίου. Γεια σας, υποστηνόμε. Σας παίρνω για το ραντεβού με την Αμάλα. Τι ώρα να σας περιμένω. Να πούμε κατά τις 2, είναι καλά. Μια χαρά. Τέλειο, ωραία. Αν προκύψει κάτι θα σας ειδοποιήσω. Τι να προκύψει πάλι. Πρέπει να της μιλήσω, είναι μέρες που έχει έρθει. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Ναι, όχι, δεν θα προκύψει αυτή τη φορά. Θα πάω να την πάρω από το σχολείο και 2 ώρα θα είμαστε εκεί. Εκτός αν... Θέλετε να το κάνουμε σπίτι μου καλύτερα. Είναι και κοντά στο σχολείο, θα γλιτώσουμε χρόνο. Τι λέτε, σας πειράζει. Όχι, καθόλου. Και ίσως να είναι καλύτερα να είναι στο σπίτι της. Θα νιώθει και εκείνη πιο άνετα. Τέλεια. Τα λέμε στις 2 οπότε. Χαίρετε. Γεια σας. Έλα, μαλά μου. Δεν θα μπορέσω να έρθω να σε πάρω από το σχολείο, οπότε πήγαινε μόνο στο σπίτι, εντάξει. Α, η κυρία Δημητρίου θα έρθει στις 2 η ώρα. Εντάξει, λοιπόν, έλα, φιλιά. Τετράκο. Παρακαλώ. Να δώσει και γραπτή κατάθεση, κυρία Βράμη. Αν ξεκινήσει η ανακριτική έρευνα, θα κληθείτε να καταθέσετε και στον ανακριτή. Είμαι στη διάθεσή σας. Καταθέτω όπου θέλετε. Αρκεί να μπει στη φυλακή για την υπόλοιπη ζωή του. Παρακαλώ. Εσύ πρέπει να είσαι η Χριστίνα, έτσι. Ποια είστε? Είμαι η καλύτερη φίλη του πατέρα σου. Και γιατί όχι, ίσως και δική σου. Τι θα γίνει άμα τη βρει σπίτι της μόνη της, δηλαδή την Αμάλα, δεν κατάλαβα. 14 χρονών είναι. Καλώς ήρθες, Αντρέα. Εγώ είμαι ο Μάρκος. Είναι αδερφός σου. Εσύ σκότωσες τον Ηλία. Τον ρώτησα αν είναι αυτή η εμπόρη ναρκωτικών που είχε μπλέξει και ο δικός σου. Και μου είπε ναι. Ο ανακριτής δεν έχει να ψάξει κάτι άλλο, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα. Εναντίον μου. Όσες περισσότερες μαρτυρίες έχουμε ότι ο ξένος είναι ο Κυριάκος Βασίλειο, ακόμη καλύτερα. Θα μας καλέσουν για κατάθεση. Δεν έπρεπε να σας μπλέξω εγώ σε αυτό. Πρέπει να δικαιώσουμε και τη μητέρα σου και τον Νικήτα. Να φροντίσουμε έτσι ώστε ο ξένος να μπει στη φυλακή για την υπόλοιπη ζωή του. Πρέπει να βρεις έναν δικηγόρο. Δικηγόρο, γιατί δεν κατηγορούμαστε για κάτι. Όχι ακόμα. Όπως κατάλαβες, η Χλόη δεν ξέρει για τον Γρηγόρη ούτε καν ότι υπάρχει. Ήθελα να σου εξηγήσω γιατί δεν της το είπα. Θέλω να τα πούμε. Μήπως έχεις λίγο χρόνο. Το ρώτησα γιατί ήταν έτσι μαζί σου. Σχεδόν αγενής. Και ξέρεις τι μου απάντησε. Ότι πιστεύει ότι κρύβεις πράγματα.